Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, την κυρία Κέτη Στρατάκη. Καλημέρα κύριε Στρατάκη, τι κάνετε? Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη σε όλους, να είμαστε καλά. Αληθώς Ανέστη με υγεία και είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι επιστρέφουν τα παιδιά μας, τα παιδιά όλων, στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δημοτικά και νηπιαγωγεία. Και αυτό οφείλω να ομολογήσω ότι για μας τους γονείς που έχουμε μικρά παιδιά είναι μια μεγάλη ανάσα, γιατί η τηλεκπαίδευση, το WebEx και όλα αυτά μας είχαν ταλαιπωρήσει λίγο. Και σας φαντάζομαι, τους δασκάλους. Σωστό, σωστό. Οι διαζώσεις είναι διαφορετική. Η δασκαλία μας δεν συγκρίνεται. Το έχουμε πει πολλές φορές με το WebEx. Εντάξει, κάναμε κάποια πράγματα το WebEx, ήρθαμε κοντά στα παιδάκια, αλλά φτάνει πια. Επιστρέφουμε τους καλύτερους ιονούς, θεωρώ, στη διαζώση τη διδασκαλία. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Επιστρέφουμε λοιπόν και να ξεκινήσουμε, γιατί είναι πολλά έτσι τα ανοιχτά μέτωπα τώρα που έχουμε. Καταρχήν είναι το self-test. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς? Ήδη έχουν έρθει από τα σχολεία κάποιες οδηγίες στα email των γονιών. Θα έχουν ενημερωθεί βέβαια οι γονείς. Βλέπουμε, διαβάζουμε και στο διαδίκτυο διάφορες ειδήσεις και σε εφημερίδες και στις τηλεοράσεις ακούμε. Θέλω όμως να μας πείτε ακριβώς έτσι με απλά λόγια τι πρέπει να κάνουν οι γονείς με τα self-test. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε, τα self-test ευτυχώς που ήρθαν και αυτά, να κάνουν λίγο καλύτερα έτσι, να μας προστατεύσουν βασικά, να μας βελτιώσουν έτσι την ασφάλεια που νιώθουμε στο σχολείο. Λοιπόν, τα self-test θα τα παραλάβουν οι γονείς μέχρι και αύριο από τα φαρμακεία, θα τα παραλαμβάνουν με το άμκα τους, έτσι, το παιδιού τους, οπότε θα παραλάβουν ένα για αυτή την εβδομάδα και θα το κάνουν μέχρι την Κυριακή για να μπορούν να πάνε με αυτό στο σχολείο τη Δευτέρα και ένα άλλο το οποίο θα το παραλάβουν την Τετάρτη για να πάνε την Πέμπτη. Έτσι. Είναι δύο για αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα όμως θα είναι ένα. Από εκεί και πέρα θα είναι ένα self-test. Ένα την εβδομάδα δηλαδή θα είναι ουσιαστικά ένα την εβδομάδα. Βέβαια στην αρχή δύσκολο για τα παιδάκια, αλλά νομίζω οι γονείς με την προσπάθεια που καταβάλουν πάντα και είναι κοντά μας αυτόν τον καιρό, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν με τον καλύτερο τρόπο, θα μάθουν τα παιδάκια τους. Όλοι δυσκολευόμαστε στην αρχή, αλλά μετά προσπαθούμε και μπαίνουμε σε έναν δρόμο όλοι. Λοιπόν, θα κάνουν το self-test, θα το δείξουν στην πόρτα του σχολείου, θα δείξουν, έχουν μια κάρτα την οποία την εκτυπώνουν από το σύστημα που το δηλώνουν. Αν όμως ένας γονέας δεν έχει, δεν ανάγκη να πάει να βρει εκτυπωτή για να το εκτυπώσει, μπορεί σε ένα χαρτί, σε μια κόλλα να φοράς, να γράψει τα στοιχεία, έχει το υπόδειγμα το οποίο το έχει μέσα στο σύστημα, ένα υπόδειγμα τέτοιο, να το γράψει, να το υπογράψει εκείνος και να το δείξει το πρωί στο σχολείο. Μάλιστα. Δεν θα επιτραπεί να μπει κάποιος χωρίς να έχει κάνει το self-test, είτε εκπαιδευτικός είτε μαθητής. Έτσι, για να το διευκρινίσουμε, να μην έχουμε προβλήματα για αυτή τη μέρα. Ξέρω, είναι δύσκολο για τους γονείς, αλλά να εμπιστεύονται το self-test δεν είναι και κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο παιδί τους. Μην έχουν τέτοια. Τουλάχιστον αυτά μας λένε οι ειδικοί. Ειδικός δεν είμαι, αλλά τουλάχιστον ακούω τους γιατρούς τι λένε. Μάλιστα. Αυτόν τον καιρό. Αυτή την εποχή γενικώς πρέπει να ακούμε τους γιατρούς και τις συμβουλές τους. Δεν έχουμε και άλλη επιλογή έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι το πιο ασφαλές που μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, μόνο αυτό. Δεν ξέρω κύριε Στρατάκη αν παίρνετε μηνύματα από τους συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς και από τους διευθυντές για αντιδράσεις γονέων, για τηλεφωνήματα που πιθανόν να δέχονται, για απορίες γονιών. Τι γίνεται με αυτό? Περισσότερο έχουν απορία πώς θα το κάνουν το τεστ. Υπάρχουν όμως οδηγίες, έχουν σταλεί και στα σχολεία οδηγίες από εμάς από τη διεύθυνση. Μάλιστα έχω στις 11 η ώρα έχω και τηλεδιάσκεψη τους διευθυντές για να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες που μπορεί να έχουν κάποιες απορίες, κάποια θέματα που έχουμε στα σχολεία. Και έχουν δοθεί και όποιος γονιός θέλει να του δώσει κάποιες οδηγίες συγκεκριμένες μπορεί να επικοινωνεί με τον διευθυντή του σχολείου. Μάλιστα. Δεν πρόκειται κανείς να τους αρνηθεί. Έχουν τέτοιες απορίες πώς θα το κάνουν. Δυσκολεύονται γενικά σε αυτά τα θέματα. Αλλά ό,τι πληροφορίες θέλουν να παίρνουν τους διευθυντές των σχολείων. Θα τους βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστεί. Μάλιστα. Επομένως, ουσιαστικά ένα self-test την εβδομάδα θα έχουμε. Δεν θα έχουμε δύο όπως αρχικά είχε ακουστεί, έτσι. Ένα self-test. Και οι εκπαιδευτικοί, φαντάζομαι, θα κάνουν και αυτοί self-test. Βέβαια. Για να προσέλθουν στο σχολείο, έτσι. Βέβαια. Αν σε περίπτωση βγει ότι είναι θετικό το self-test, τότε θα απευθύνονται στις δημόσιες δομές εδώ που υπάρχουν, είτε στο ΙΚΑ, είτε θα πηγαίνουν γιατί είναι το στρατόπεδο του Κυριαζή. Έχει ουσιαστικά σταλεί από το Υπουργείο ότι μπορεί να απευθύνονται και σε αυτό. Για να κάνουν επιβεβαίωση του τεστ, έτσι, αν βγει κάτι, γιατί θα είναι ανοιχτό και την Κυριακή. Α, για αυτό μάλιστα, το λόγο. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Επομένως, σε περίπτωση που είναι θετικό το self-test, θα απευθυνόμαστε σε
δημόσιες δομές υγείας για να δούμε αν πράγματι είναι αυτό. Γιατί μπορεί να μην είναι και στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Δεν πάει να πει ότι όλα θα βγουν ότι είναι θετικά. Εντάξει, υπάρχει και μία έτσι. Ναι, μία πιθανότητα, να γίνει λάθος. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Επομένως, ετοιμαζόμαστε για τα σχολεία. Να ρωτήσω αν τα σχολικά κτίρια είναι έτοιμα. Δεν ξέρω, έχετε επικοινωνήσει με το Δήμο Μυτιλίνης, έχετε συζητήσει για τα διάφορα... Έχουμε, γενικά, ξέρω ότι οι καθαρίστρες έχουν πάει στα σχολεία, έχουν καθαρίσει τα σχολεία, μάλιστα και οι καθαρίστες θα κάνουν σε αυτές, έτσι, και αυτοί που είναι στο κηλικείο. Πολύ σημαντικό. Αυτό, όλο το προσωπικό. Το προσωπικό του σχολείου, είτε είναι παράλληλη στήριξη, είτε δυτική παράλληλη στήριξη, οτιδήποτε προσωπικό υπάρχει στο σχολείο, θα κάνουν σε αυτές για να είμαστε σίγουροι. Προς αυτό το σημείο έχουν καθαριστεί οι σχολικές αίθουσες και αυτή τη στιγμή ξέρω ότι κόβουν και τα χόρτα που είναι στις αυλές των σχολείων για να προστατευτούμε από τα φίδια και οτιδήποτε υπάρχουν να είναι ασφαλή τα παιδιά μας. Επομένως, καθαρίζονται τα σχολεία και οι αυλές των σχολείων. Έχουμε παράταση του σχολικού έτους στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, έτσι? Ναι, βέβαια. Έχουμε μέχρι τις 25 θα είναι τα μαθήματα για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία και μέχρι τις 30 του μηνός είναι για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές του σχολείου για διοικητικές εργασίες. Να ρωτήσω και αν ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εγγραφών για τα νηπιαγωγεία και για την πρώτη δημοτικού ή για τις μετεγγραφές από σχολείο σε σχολείο. Ναι. Τι γίνεται με αυτό? Κάτι άλλο το οποίο ξέχασα, συγγνώμη, είναι για την ειδική αγωγή να προσθέσω. Μάλιστα. Τα παιδιά που είναι στα ειδικά σχολεία, επειδή ανήκουν σε ιδιαίτερες μαθησιακές κατηγορίες και οτιδήποτε, ανάλογα με την πάθηση που έχει το κάθε παιδάκι, μόνο τότε θα γίνει self-test, είναι προαιρετικό. Αυτό εκεί είναι προαιρετικό το self-test για τα παιδιά, όχι για τους εκπαιδευτικούς, έτσι. Μάλιστα. Το διευκρινίζω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Τώρα, όσον αφορά, είπατε για ποιο... Για τις εγγραφές, ναι. Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει η κατανομή των παιδιών στα σχολεία. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά τα ολοήμερα ακόμα, γιατί ακόμα δεν μας έρθει η σχετική εγκύκλιο. Βέβαια, έχουν γίνει οι εγγραφές όλα, δεν ξέρουμε ακόμα δηλαδή τα τμήματα που θα γίνουν, αλλά ουσιαστικά προχωράμε κανονικά στις μεταβολές των σχολικών μονάδων, τώρα προχωράμε ουσιαστικά στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Είναι εποχή που έχουμε εμείς αρκετή δουλειά για αρχίζει η προετοιμασία για την επόμενη σχολική χρονιά. Για να ζητήσουμε το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτούνται, αποσπάσεις μας, όλα αυτά. Θα γίνουν τώρα, αυτό το διάστημα θα γίνουν όλα αυτά. Και να πούμε ότι μαζί με την έναρξη των σχολείων θα λειτουργήσουν και τα σχολικά γεύματα για τα σχολεία, τέλος πάντων, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Όλα. Αρχίζουν τη Δευτέρα τα σχολικά γεύματα. Όσα σχολεία έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσουν κανονικά και έτσι δεν θα έχουμε και πρόβλημα με τους γονείς να τους ενημερώσουμε όλους ότι όλα ξαναρχίζουν κανονικά. Βέβαια, μπορεί να υπάρξει κάποια θέματα τώρα, γιατί ξέρετε ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν λειτουργούν. Και υπάρχουν και θέματα ορισμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν παιδάκια τα οποία φοιτούσαν στον παιδικό σταθμό. Στους παιδικούς σταθμούς, ναι. Τώρα λίγο βέβαια δεν ξέρω ποια τμήματα, ποια θα λειτουργήσουν, θα τα καλύψουν όσο μπορούν οι διευθυντές των σχολείων. Ζητάμε την κατανόηση και τη συνεργασία των γονέων για αυτό το διάστημα, μέχρι να ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί. Και πάντα ζητάμε τη συνεργασία, έχουμε μια άψογη συνεργασία με τους γονείς, οπότε θεωρώ ότι ό,τι προκύψει και ό,τι πρόβλημα έχουν, απευθύνονται στους διευθυντές των σχολείων και το δικιά μας υπηρεσία είναι πάντα στη διάθεσή τους για οτιδήποτε θα ήθελαν να ρωτήσουν, οτιδήποτε πληροφορίες θα ήθελαν. Μάλιστα. Επομένως, ξεκινάμε, όπως είπατε και στην αρχή, τη Δευτέρα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους καλύτερους ιονούς. Έτσι πιστεύω. Θέλουμε να πιστεύουμε, θα πάνε όλα καλά. Θέλουμε να πιστεύουμε, να πάνε καλά τα παιδιά, να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις στα σχολεία, να ανοίξουμε λίγο τα σχολεία μας προς το τέλος της σεζόν. Θα γίνουν εκδηλώσεις, κυρία Στρατάκη, δηλαδή κάποιες γιορτούλες που κάνουν τα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι έξω στην αυλή και δηλαδή τάξη-τάξη θα μπορούσαν να γίνουν τον Ιούνιο, γιατί πια ανοίγουμε 25 του μηνός θα κλείσουμε. Εντάξει, αυτό το μήνα δεν νομίζω, αλλά τον άλλο μήνα ίσως ανοίξουμε να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις με όλα τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να κάνουμε. Οτιδήποτε και να. Και ας ελπίσουμε από του χρόνου να ξεκινήσουν λίγο και οι εκδρομές. Γιατί αυτό και τώρα μπορούν να πάνε, να σας πω, ανατμήμα.
Αλλά πάντα φοβόμαστε και λίγο κρατάμε λίγο έτσι κάποιες αποστάσεις. Ξέρετε τώρα ναι, τι γίνεται. Αλλά πιστεύω ότι καλά είναι να κάνουμε. Λίγο να ξεφύγουμε και λιγάκι. Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Λίγο πριν το Πάσχα, σε δήλωση που είχατε κάνει εδώ στο νησί, είχατε πει ότι γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν κάποια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πειραματικά σχολεία. Ναι. Έχουμε ναι, κάποιο νεότερο πάνω σε αυτό το θέμα? Ξέρω ότι την εβδομάδα που έρχεται, από 10 έως 15 θα ανακοινωθούν τα πειραματικά σχολεία. Δεν ξέρω, εγώ έχω κάνει μία πρόταση και mm-hmm, το είπα ότι για το δεύτερο δημοτικό και για το δεύτερο νηπιαγωγείο, μάλιστα, αν θα γίνει αποδεκτό, αλλά μέσα στη εβδομάδα νομίζω ότι θα έχουμε νεότερα και οπότε θα τα πούμε τώρα αναλυτικά για αυτό το σχολείο, πώς θα λειτουργεί και τι θα είναι ακριβώς, πώς θα γίνουν όλες οι διαδικασίες. Θα είναι ένα διαφορετικό σχολείο, δηλαδή θα περιλαμβάνει κάποιο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όλα αυτά. Ναι, προσέξτε να δείτε, το πειραματικό σχολείο δεν διαφέρει πολύ από τα άλλα σχολεία. Mm-hmm. Το μόνο διαφορά που έχει είναι το εξής. Έχει ένα προσωπικό το οποίο πρέπει να δουλεύει συγκεκριμένες ώρες, να προετοιμάζεται συγκεκριμένα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ένα προσωπικό όπως είναι και στα άλλα τα σχολεία. Το ναι, ίδιο. Ναι. Απλώς θέλει να δουλεύει σε αυτό το σχολείο, πρέπει να κάνει επιλογή ότι το δέχεται να παραμείνει. Γιατί αν δεν δεχτεί, ορισμένοι εκπαιδευτικοί θα φύγουν από εκεί και θα πάνε σε άλλο σχολείο. Όμως, κάνουμε συνεργασία, είναι απαραίτητο να συνεργαστεί με κάποιο πανεπιστήμιο, mm-hmm, δηλαδή το πανεπιστήμιο εδώ που έχουμε ΓΕΟ. Mm-hmm. Χρησιμοποιείται λοιπόν το πανεπιστήμιο για να κάνουν ερευνητικά προγράμματα, να κάνουν οτιδήποτε συνεργασίες χρειάζονται, επιμορφώσεις, mm-hmm, τα πάντα. Mm-hmm. Κάνουν ομίλους το απόγευμα, μπορούν να κάνουν πειραματικές εφαρμογές από το ΙΕΠ σε προγράμματα νέα διδασκαλίας και δεύτερον μπορεί να αλλάξουν ακόμα και το ρολόγιο πρόγραμμά τους. Τα οποία όμως περνούν πρώτα από έγκριση από το ΙΕΠ. Δηλαδή είναι ένα σχολείο με την ομπρέλα του Πανεπιστημίου, mm-hmm, και του ΙΕΠ. Μάλιστα. Αυτό το ιδιαίτερο έχει. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά όταν γίνουν αυτά, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Εντάξει. Κύριε Στρατάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Εύχομαι και εγώ το καλύτερο. Να πάνε όλα καλά. Όλοι αυτό ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.